ότι η ολοκλήρωση αυτού του σχεδίου επιβάλλει το να υπάρξει συνέχεια στη συνεργασία των κομμάτων που μετέχουν στη Δημοκρατική Συμπαράταξη και βέβαια να υπάρξει δημιουργική στήριξη του εγχειρήματος. Δεν θα υπάρξουν, όσο κι αν νομίζουν ορισμένοι ότι μπορούν να ελπίζουν σε αυτό, πισωγυρίσματα, γιατί να ξέρετε ότι παρακολουθούν το εγχείρημά μας και από την πλευρά του Τσίπρα με ιδιαίτερη ανησυχία, έχει αρχίσει να μην κοιμάται πάλι τα βράδια, όπως την εποχή των μνημονίων, αλλά πιο μεγάλη ανησυχία έχει ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει δει ότι έχει πιάσει ταβάνι σχεδόν, γιατί εξέφρασε ότι ήταν να εκφράσει και δεν έχει κάποια εξέλιξη την οποία νόμιζε ο χώρος. Παρακολουθούν λοιπόν με ανησυχία ιδιαίτερη. Εμείς δεν πρέπει να τους δώσουμε λαβή ή τη δυνατότητα να χαρούν ότι θα υπάρξει πισωγύρισμα σε καμιά περίπτωση. Με επιμονή στο σχέδιο της προτεραιότητάς μας θα προχωρήσουμε αυτό το εγχείρημα για να πρωταγωνιστήσουμε ξανά στις πολιτικές εξελίξεις. Μας ρωτούν με ποιους είσαστε, λέει, με ποιους θα είσαστε. Και ρωτούν με τα χθεσινά δεδομένα. Όχι καν τα χθεσινά, τα προχθεσινά δεδομένα. Και όταν λέω προχθεσινά εννοώ προπέρσινα. Με ποιον θα είσαστε, λέει. Ποιανού θα είστε συμπλήρωμα, εννοούν. Κανενός. Εκτός του ότι έχουμε αυτόνομη δικιά μας πολιτική και εκτός του ότι χρειάζεται αλλαγή πολιτική ο τόπος και όχι απλά αλλαγή προσώπων, εμείς θα πρωταγωνιστήσουμε. Δεν φιλοδοξούμε να κάνουμε άλλο ένα κόμμα που θα είναι συμπλήρωμα του ενός ή του άλλου εκβιαζόμενο μικρό και το οποίο θα μπορεί να παίζει αυτό το ρόλο. Εμείς δημιουργούμε ενιαία μεγάλη παράταξη. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και απαντάει και σε αυτούς που λένε τι θα γίνει με τα κόμματα. Τα κόμματα ανήκουν μέσα στη μεγάλη παράταξη. Και η πορεία και η ζωή θα δείξει πώς θα εξελιχθεί αυτή η πορεία, πόσο γρήγορα μάλλον θα εξελιχθεί και βέβαια έχει να κάνει και με την ψήφο του λαού. Θα κριθούμε στις επόμενες εκλογές. Σε επόμενες εκλογές θα κριθεί το εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης το οποίο θα καταθέσουμε και η εντολή η οποία θα πάρουμε θα είναι πιστεύω αυτή που θα ζητήσουμε. Έχει αγωνία αυτή τη στιγμή ο κόσμος, αναζητεί μια δύναμη που θα του πει την αλήθεια με ρεαλισμό. Ένα σχέδιο που θα υλοποιείται αλλά που δεν θα εγκλωβίζεται στη διαχείριση των προβλημάτων και της δημοσιονομικής προσαρμογής, φόρος για να έχουμε περισσότερα έσοδα και περικοπές για να τα βγάλουμε πάτσι πόστα. Αυτό έχει τελειώσει. Η προοπτική της χώρας είναι μόνο να παραχθεί νέος πλούτος μέσα από το αναπτυξιακό σχέδιο Ελλάδα, μέσα από την στήριξη της επιχειρηματικότητας της πραγματικής οικονομίας, ταυτόχρονα όπως σας είπα με την παραγωγή ποιοτικών θέσεων εργασίας, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, ταυτόχρονα με την λειτουργία ενός βιώσιμου κοινωνικού κράτους. Δεν υπάρχει άλλη προοπτική και θα συνεχίσουν οι νέοι μας να φεύγουν στο εξωτερικό εάν πραγματικά δεν υπάρξουν πραγματικές επενδύσεις. Γιατί δεν είναι επενδύσεις αυτές που αγοράζουν μετοχές της μια υπάρχουσας εταιρείας και φεύγει από τη μια εταιρεία στην άλλη, λέει αγοράζει αυτό τις μετοχές, παίξανε τόσο το χρηματιστήριο κλπ. Αυτό είναι μια λειτουργία της οικονομίας, αλλά δεν είναι ανάπτυξη. Ανάπτυξη είναι αν έχουμε προστιθέμενη αξία με νέες επενδύσεις ή με εξυγχρονισμό των υπαρχόντων επιχειρήσεων, με διαφοροποίηση των μοντέλων και συνεχώς με την πρόοδο η οποία σήμερα δεν μπορεί να υπάρξει με το σύστημα φορολόγησης που υπάρχει και ευρύτερα με την κρατική, με την αντίληψη της κυβέρνησης για την ανάπτυξη. Με την διαδικασία εκλογής επικεφαλής σε εξέλιξη, έχουμε 10 υποψηφιότητες, μεγάλο νούμερο, πολλοί εκτιμούν, λέει πολύ μεγάλο, εγώ εκτιμώ πολιτικά ότι ακόμα και ο μεγάλος αριθμός υποψηφίων πιστοποιεί την μέχρι τώρα επιτυχία του εγχειρήματος. Εάν πριν από 8 μήνες καλούσαμε, πριν από 10 μήνες, να βάλουν υποψηφιότητα για το εγχείρημα, όταν δεν είχε πάρει σάρκα και οστά, δεν θα υπήρχαν αυτές οι υποψηφιότητες. Κανείς από αυτούς δεν θα έβαλε. Έβαλα γιατί υπήρξαν οι αποφάσεις του συνεδρίου μας, γιατί πίστηκαν ότι αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος για την ανασυγκρότηση. Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στο Ευαγγέλιο. Μπορεί και ορισμένοι να πίστηκαν ότι δεν θέλουν να μείνουν έξω
από τις διεργασίες. Αλλά και αυτό θετικό είναι. Δεν ήθελαν να μείνουν στο περιθώριο. Και αυτό θετικό είναι. Ακόμα και αυτοί που ήταν αντίθετοι. Μέχρι προχτές, μέχρι την Τετάρτη, ας πούμε, υπήρξε κριτική για, για το εγχείρημα και ότι έπρεπε να είναι έτσι αλλιώς, και την Παρασκευή έβαλε κάποιους υποψηφιότητα και ένας άλλος Σάββατο. Αυτά είναι θετικά δείγματα μεταστροφής πολιτικών θέσεων και ένταξης στο σχέδιό μας, στο σχέδιο του ΠΑΣΟΚ, στο σχέδιο της Φόβης Γεννηματά, που έχει μια πραγματική βάση. Γιατί η αξία η μεγάλη είναι ότι ενώ το συνέδριο 30 Ιουνίου, 2 Ιουλίου που έληξε την τελευταία μέρα, πήρε ομόφωνη απόφαση ότι επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης είναι η Φόβη Γεννηματά για όλο το επόμενο διάστημα, η Φόβη Γεννηματά έβαλε το θεσμό του επικεφαλής στην κρίση της κοινωνικής βάσης, της βάσης της παράταξης. Γιατί το έκανε? Γιατί έτσι έπρεπε να γίνει με βάση την αρχική της επιστολή, την ανοιχτή επιστολή τον Γενάρη του 2016. Αν δεν υπάρχει συνέπεια σε αυτά τα οποία λέμε, σε αυτά τα οποία κάνουμε, πραγματικά πώς να μας πιστέψει για τη συνέπεια στη συνέχεια στην πολιτική ζωή? Σε σχέση με τα ισοκομματικά λοιπόν, σε σχέση με τα ισοπαραταξιακά, βρισκόμαστε σε εξέλιξη με απόλυτη συνέπεια, σε εξέλιξη του σχεδίου το οποίο προχωρήσαμε, και πιστεύω ότι ο κόσμος με τη μεγάλη του συμμετοχή στις 5 Νοέμβρη θα πιστοποιήσει αυτή την διαδικασία και θα μας δώσει τη δυνατότητα την επόμενη μέρα να βγούμε ενισχυμένοι. Δεν θα υπάρξει κανείς, δεν θα τολμήσει κανείς, κατά την άποψή μου, να ξεφύγει όταν η συμμετοχή είναι μεγάλη. Άρα ο στόχος μας με τη μεγάλη συμμετοχή πρέπει να επιτευχθεί. Θα δώσουμε τη δυνατότητα, όπως έχουμε προτείνει ως ΠΑΣΟΚ στην Επιτροπή, να δημιουργηθούν εκλογικά τμήματα σε όλους τους καποδιστριακούς δήμους, σε όλους τους καποδιστριακούς δήμους, και επιμένουμε σε αυτό, ούτως ώστε στους καποδιστριακούς, όχι στους καλλικρατικούς μόνο, δηλαδή σε έδρες των δημοτικών ενωτήτων, να το πω με την ορολογία του Καλλικράτη, για να δοθεί η δυνατότητα σε όλους να συμμετάσχουν, και βεβαίως σε όλες τις μεγάλες πρωτεύουσες του εξωτερικού. Στη Γερμανία μόνο προτείνουμε σε 16 πόλεις, ούτως στα προξενία και στις πρεσβείες, ούτως ώστε και οι άνθρωποι που είναι στο εξωτερικό να έχουν τη δυνατότητα να πάνε ψηφίσουν. Αυτό θα γίνει με μια ενιαία ηλεκτρονική βάση που έχουμε προτείνει, διότι το ΠΑΣΟΚ είναι το πρώτο που εφάρμοσε εκλογή Προέδρου από τη βάση. Αντέγραψε η Νέα Δημοκρατία, προχώρησε βέβαια η τεχνολογία και είδαμε ότι χρησιμοποίησαν το ηλεκτρονικό σύστημα μιας εταιρείας, να μην λέω τώρα πιάς, δεν έχει σημασία, για ενιαίο ηλεκτρονική βάση, ούτως ώστε να διευκολυνθούν και αυτοί που είναι σε άλλη πόλη εκείνη τη μέρα να ψηφίζουν, αρκεί να εγγράφονται στο εγχείρημα και να συμμετέχουν πλέον στις διεργασίες της Δημοκρατικής Παράταξης. Αυτό λοιπόν που εμείς έχουμε προτείνει και ως προς την ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των εκλογικών τμήματων και ως προς τον αριθμό των εκλογικών τμήματων για να μπορέσει να ψηφίσει όλος ο κόσμος, είναι αυτό που χρειάζεται. Τα υπόλοιπα που έχουν να κάνουν με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, με μία αναλυτική ανακοίνωση που εκδώσαμε την Κυριακή το βράδυ. Είπαμε τις θέσεις μας, ηλεκτρονική ψηφοφορία εξ αποστάσεως, ναι, με τις εγγυήσεις που επιβάλλεται. Το μόνο μοντέλο που έχει εφαρμοστεί στον κόσμο είναι της Εστονίας, και σύμφωνα με τις νόρμες της εφαρμογής της Εστονίας προτείνουμε και εμείς να πιστοποιείται η εγγραφή του στους εκλογικούς καταλόγους που δεν υπάρχουν, γιατί ξεκινάμε από μηδενική βάση, άρα με πρώτερη προεγγραφή θα έλεγα, παραλαβή των κωδικών των ηλεκτρονικών, μπορεί να ψηφίσει στη συνέχεια. Αυτό είναι το μόνο σύστημα που εγγυάται. Όλα τα άλλα που είναι όπως κάποιες ηλεκτρονικές ψηφοφορίες που γίνονται στα site, που μπαίνεις μέσα και μπορείς να ψηφίσεις 2-3-4 φορές, που ψηφίζεις για άλλον, που κάνεις, που δείχνεις, όλα αυτά είναι από πονηρές σκέψεις κατά την άποψή μου, και αν το συνδυάσουμε με αυτό που είπαν κάποιοι, ότι η εκλογική κατάλογη λέει αυτό που θα συμμετάσχουν, θα καούνε σε λίγο καιρό για να μην φαίνεται ποιοι συμμετείχαν. Αυτά τα δύο αν τα συνδυάσεις είναι η άποψη κάποιων που νομίζουν ότι οι παρατάξεις δημιουργούνται στο χαβαλέ. Δεν δημιουργούνται στο χαβαλέ οι παρατάξεις, δημιουργούνται από τη γνήσια απόφαση του κάθε πολίτη ανεξαρτήτου ηλικίας, του νέου, του μεσαίου, του ηλικιωμένου,
να συμμετάσχει στο εγχείρημα και το εκφράζει και με την φυσική του παρουσία και συμμετοχή. Δεν έχει κανένα λόγο να κρύβεται κανείς. Δυνατότητα στο εξωτερικό θα δώσουμε και ηλεκτρονική ψηφοφορία με τις εγγυήσεις που λέμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι μεν συζητήσιμα, αλλά μπορούν να καταλήξουν προς κόμματα. Επανέρχομαι λοιπόν για να σας ζητήσω να συνδράμετε την προσπάθεια για την μαζική συμμετοχή. Αυτό είναι το πρώτο και κυρίαρχο. Αυτό θα εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία του εγχειρήματος. Και βεβαίως σας καλώ να στηρίξετε την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ θεσμικά και προσωπικά, γιατί υπάρχουν και τα δύο, προκειμένου να συνεχίσει το σχέδιο το οποίο έχουμε πάρει την πρωτοβουλία, να ολοκληρωθεί η προσπάθεια. Έχει τα εσχέδια, απέδειξε ότι μπορεί να πετύχει με σχέδιο και επιμονή αυτό το εγχείρημα και μπορεί πραγματικά να το ολοκληρώσει και με επιτυχία. Βεβαίως χρειάζεται πλέον και ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας. Γι' αυτό αμέσως μετά τις εκλογές για τον επικεφαλής θα γίνει με βάση τον κατάλογο των ανθρώπων που θα συμμετάσχουν στην εκλογή επικεφαλής η εκλογή των αντιπροσώπων για το πρώτο συνέδριο της ευρύτερης παράταξης, στο οποίο θα αποφασιστούν σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη φυσιογνωμία απάντηση σε αυτούς που ρωτούν και με την εξελικτική πορεία που θα έχουμε από εκεί και πέρα. Η συλλογικότητα είναι πραγματικά που μπορεί να μας διασφαλίσει τα πάντα για την επόμενη μέρα. Η συλλογικότητα που θα στηρίζεται βεβαίως στις δημοκρατικές διαδικασίες και εφόσον ο λίντερ της προσπάθειας, το ΠΑΣΟΚ, η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συνεχίσουν να επιμένουν για αυτό το εγχείρημα. Δεν θα χαρίσουμε σε κανένα αυτή την προσπάθεια. Είναι προσπάθεια δική μας, θα την ολοκληρώσουμε και αυτοί οι οποίοι δεν κοιμούνται τα βράδια είτε από τα δεξιά μας είτε από τα αριστερά μας θα ανησυχούν ακόμα περισσότερο μετά την εκλογή επικεφαλής και βεβαίως μετά την διαδικασία του συνεδρίου. Να πω ότι ο Τσίπρας έχει επιδίωξη, έχει αυτό σκοπό την παραμονή στην εξουσία, γι' αυτό άλλωστε τα ψηφίζουν όλα χωρίς να κάνουν να διαμαρτύρονται ή να ζητούν τροποποιήσεις. Ψηφίζουν τα πάντα 153 πετών αρμέ, γιατί ο σκοπός τους είναι να παραμείνουν στην εξουσία μέχρι το Σεπτέμβρη του 2019 ή μάλλον μέχρι τον Οκτώβρη, γιατί το Σύνταγμα δίνει τη δυνατότητα και ένα μήνα παράταση, 20 Σεπτέμβρη είχαν γίνει άλλες εκλογές, 20 Οκτώβρη είναι Κυριακή, θα επιδιώξει να πάει και μέχρι 20. Χρειάζεται λοιπόν ανατροπή αυτής της πολιτικής, ανατροπή αυτής της κατάστασης με συγκροτημένη τη δημοκρατική παράταξη, για να μην υπάρξει αυτή η αλλαγή προσώπων ή παρενόρθωση των οικονομικά μόνο ισχυρών, των πολιτικών μάλλον για τους οικονομικά ισχυρούς. Αυτό νομίζω ότι με τον καλύτερο τρόπο μπορεί να επιτευχθεί αν ολοκληρώσουμε με επιτυχία το εγχείρημα το δικό μας, το οποίο σας καλώ να αγκαλιάσετε, να υπάρξουν διαδικασίες ενημέρωσης και των συντρόφων και όλων των πολιτών που θέλουν να συμμετάσχουν στο εγχείρημα από τους άλλους δήμους εκτός από την έδρα, να υπάρξει μια διαδικασία ευρύτερη και βεβαίως έχουμε καταρχήν προγραμματίσει την επίσκεψη της Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην Κόριδο, η οποία θα καθοριστεί επακριβώς η ημερομηνία το επόμενο διάστημα και θα επιδιώξουμε να έχουμε μια συμμετοχή στη συγκέντρωση αντάξια του εγχειρήματος που έχουμε βάλει μπροστά. Πιστεύω ότι η δύναμη πλέον των πολιτών θα μιλήσει στις 5 του Νοέμβρη. Είναι ο καθοριστικός παράγοντας για αυτές τις εξελίξεις και σε αυτή την προσπάθεια σας καλώ να είμαστε μαζί. Λοιπόν, να σας καλωσορίσω απόψε εδώ. Να σας πω ότι χαίρομαι πραγματικά, γιατί μετά από μια δύσκολη περίοδο βρισκόμαστε πολλοί εδώ και πρόσωπα τα οποία είχαν τον τελευταίο καιρό, έτσι, το προηγούμενο καιρό, είχαν αποστασιοποιηθεί και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο. Αργά ίσως, αλλά σίγουρα σταθερά, αλλάζουν πολλά πράγματα, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα για την παράταξή μας. Και αυτό φαίνεται απόψε εδώ με τη συμμετοχή όλων. Πάνω σε αυτό λοιπόν, σε αυτήν εδώ τη συγκέντρωση, ας πατήσουμε όλοι.
γιατί αυτό είναι η αφορμή να βγούμε προς τα έξω ακόμα πιο δυναμικά. Αυτό δηλαδή που κατόρθωσε ένας μικρός πυρήνας στελεχών του Πασό να κρατήσει γερά στις επάλξεις όταν τα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα και που τώρα αυτό όλο βγαίνει προς την κοινωνία μετά από την κατάρρευση των ψεύτικων και κάλπικων υποσχέσεων που είχε δώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει εμείς να το πολλαπλασιάσουμε. Το επόμενο διάστημα να κινητοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες που ξέρουμε ότι πρόσκειται σε εμάς, πρόσκειται στο χώρο μας, έχουν μέσα τους βαθιά υποστηρίξει τις αρχές και τις αξίες της σοσιαλιστικής ιδέας, ανθρώπους που δεν φταίνε σε τίποτα, όπως είπε και ο Βασίλης, ότι απλά πίστεψαν κάλπικες υποσχέσεις. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να βρεθούμε ξανά μαζί τους, να τους μιλήσουμε, να τους κινητοποιήσουμε για να έρθουν τώρα να συμμετέχουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια στις 5 Νοεμβρίου για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατικής Συμπαράτασης. Και αυτό το πιστώνουμε όλο μα όλο το εγχείρημα σε μια γυναίκα, για να μιλήσω και ως γυναίκα, σε μια γυναίκα, στην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τη Φόφη τη Γεννηματά. Της αξίζουν συγχαρητήρια, γιατί έβαλε τους άντρες σε ένα τραπέζι για να συζητήσουν και συμφώνησαν όλοι ότι άλλο περιθώριο χρονικό δεν έχουμε. Είναι η κρίσιμη περίοδος για να ανασυνταχθεί η παράταξη, είναι η κρίσιμη στιγμή για να μπορέσει η παράταξη να δώσει ελπίδα στον κόσμο κάτω, ο οποίος αγωνιά, ο οποίος βιώνει προβλήματα πολλά και ο οποίος πραγματικά είναι μετέωρος, μην ξέροντας πού να ακουμπήσει, πού να ελπίσει και πάλι για αυτόν τον ίδιο και τα παιδιά του. Λοιπόν, μόνο αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ και πάλι και σας ζητώ να κινητοποιηθούμε μέσα στην Κορινθία και όπου μπορεί ο καθένας το επόμενο διάστημα με όσο μπορούμε πιο δυναμικά για να μπορέσουμε τη διαδικασία που έχουμε να τη σφραγίσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή κόσμου. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να είναι και μεγάλο το αποτέλεσμα της συμμετοχής, αλλά κυρίως θα δώσει μια σφραγίδα μεγάλη στο ότι την επόμενη μέρα δεν θα αμφισβητήσει κανένας από τους υποψήφιους και θα μπορέσουμε να είμαστε όλοι μαζί προχωρώντας σε ένα νέο όραμα και ένα νέο όραμα που δεν θα είναι μόνο για την παράταξή μας, αλλά πραγματικά για τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός έζησε πολλά καλά με την παράταξή μας και σίγουρα τώρα σκέφτεται περισσότερο τα θετικά παρά τα λίγα αρνητικά που υπήρξαν στην πορεία του. Αυτό λοιπόν πρέπει να του το ξαναθυμίσουμε εμείς και να τον καλέσουμε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια να συμμετέχει. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω και τις επόμενες μέρες και την επόμενη περίοδο να είμαστε μαζί και να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε όλο τον κόσμο της Κορινθίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι από το οργανωτικό του ΠΑΣΟΚ, ο Θανάσης Λεβέντης, είμαι μέλος εκτελεστικής επιτροπής της ΓΕΣΕΕ και βεβαίως ας πούμε στηρίζουμε αυτό το εγχείρημα και έχουμε, τα έχουμε ξαναπεί, μπορεί να μην τα έχουμε μέσα λοιπόν, και επειδή ας πούμε όταν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι και μας έχουν καλύψει προηγούμενοι, πρέπει να αλλάξουμε και εμείς οι ίδιοι, να γίνουμε και λίγο πιο πρακτικοί. Είπε και η συλλόγισσα η Κατερίνα Εφαρμάκη, αλλά κυρίως ο Βασίλης ο Γεγέρογλου ανέπτυξε και το πολιτικό σκεπτικό, αλλά και γιατί πρέπει η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σήμερα να στηριχθεί και να είναι η επικεφαλής της δημοκρατικής συμπαράταξης, παράταξής μας. Εδώ υπάρχει και το στοιχείο, γι' αυτό δεν θέλω να γίνω πρακτικός και να μην κουράσω, για όσους συντρόφους θέλουν, γιατί λύγει και η ημερομηνία, να μπουν οι υπογραφές υποστήριξης στην πρόεδρό μας, υπό την έννοια της υποστήριξης πέραν της φυσικής μας παρουσίας, όπως είπε ο Βασίλης, αλλά και της υπόλοιπης δουλειάς που θα γίνει. Στα ΜΜΕ, στα ταμπλό, στα ιστορίες, στα Facebook, παντού όπου μπορούσα το έγραφα, το είχα κάνει σλόγγαν. Και ότι το ψέμα έχει πόδια από πάγο και λόγω της ζέστης λιώνουν στην αντελιά.
Πράγματι διαπιστώνουμε στην κοινωνία ότι υπάρχει κόσμος πολιτικά άστεγος, πάρα πολύ ο κόσμος αναρωτιέται πού και πώς. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, κύριε Βουλευτά, εσείς από τα κεντρικά, να μην δώσουμε ψεύτικες υποσχέσεις, να μην πούμε ψέματα, να πούμε την αλήθεια στο λαό και μόνο την αλήθεια. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να τους προσελκύσουμε και να επανέλθουν στο σπίτι τους. Το σπίτι τους που και αυτό το έγραφα, Κατερίνα τα παρακολουθούσε, τα βλέπε, ότι πολύ λίγοι από εμάς μείναμε μέσα σε αυτό το σπίτι, αλλά το διατηρήσαμε καθαρό και με ανοιχτές τις πόρτες. Και είμαστε έτοιμοι να προτευτούμε πάλι. Δεν έχουμε ούτε διακρίσεις, ούτε φραγμούς. Όμως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ποια πρόσωπα θα χρησιμοποιήσουμε με δημοκρατικές διαδικασίες και ανθρώπους, οι οποίοι θα προσφέρουν στον χώρο, γιατί... Παιδιά, λίγο ησυχία σας παρακαλώ. Η υποθέτησή μου εδώ έχει να κάνει με την ιδιότητά μου ως μέλος της Κοινομαρχιακής Επιτροπής και μόνο, και είμαι και επιχειρηματίας στο νομό με αρκετά μεγάλη δραστηριότητα και ξέρω τι θα πει επιταγή, ξέρω τι θα πει γραμμάτιο, ξέρω τι θα πει ΙΚΑ, εφορία, έμβια. Να σας πω ένα απλό, να δείτε τι χρησιμοποιούν από το οποίο αντιμετώπισα σήμερα. Για να πάρω φορολογική ενημερότητα να εισπράξω από μία υπηρεσία, χρειάστηκε και μου χρέωσαν να πληρώσω όλες τις οφειλές του έμβια μέχρι τέλος του χρόνου. Αν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα να συμβεί. Συνέβη και αυτό. Και πόσα άλλα συμβαίνουν. Και λέω, εγώ είχα με λίγο ευχέρεια, λίγο ζόρι, λίγο έτσι, είχα τη δυνατότητα να το πληρώσω. Αυτό που ήμουν υποχρεωμένος σήμερα για να πληρώσω ήταν 1.180 ευρώ για να εισπράξω ένα τιμολόγιο από την υπηρεσία στρατού, στην σχολή μηχανικού, 3.500 ευρώ. Και μου δίνει η εφορία τη φορολογική ενημερότητα με την υποχρέωση να μου παρακρατήσει η σχολή μηχανικού τα 1.180 και να τα αποδώσει, τα οποία αντιστοιχούν σε φόρους που πρέπει να πληρώσω μέχρι τέλος του χρόνου. Αυτά τα αδιανόητα επιχειρηματικά είναι η καταστροφή των επιχειρηματιών, η καταστροφή των επιχειρήσεων, τα λουκέτα στα μαγαζιά και όχι μόνο. Παρατηρούμε βέβαια ότι είναι σπάνιο φαινόμενο να υπάρχουν επιχειρηματίες που να διαθέτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ύστερα, πάμε με τις ρυθμίσεις των 120 δόσεων. Άλλη απάντηση. Από τις 5.000 που υπέβαλαν για τη ρύθμιση, 50 πέρασαν. Γιατί του ζητάει κερδοφορίες, του ζητάει 1.200 πράγματα το σύστημα και του αποκλεί. Αυτά είναι λοιπόν με λίγα λόγια να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Συνεχίζουμε τα ψεύτικα, τα λόγια τα μεγάλα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά τι θα πούμε στον κόσμο και πώς θα τον πείσουμε για να μην... Παιδιά, λίγο ησυχία σας παρακαλώ.